Να πούμε, Κατερίνα, ότι ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται εκεί Α, ο ναι. 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα για την πολύκρωτη υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Άγγελου Περικλέους, ο οποίος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και έκτοτε αγνοούνται, με τα σενάρια της αστυνομίας να κάνουν λόγο ακόμη και για φόνο εις βάρος του 31χρονου. Χθες λοιπόν οι αρχές πέρασαν χειροπέδες πέρασαν χειροπέδες σε 36χρονο. Είχαμε αποκαλύψει από προχθές βράδυ ότι βρίσκοντουσαν τα μέλη της ανακριτικής ομάδας ένα βήμα πριν από την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης, καθώς το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ανακριθεί και τα προηγούμενα 24 ώρα σε σχέση με την υπόθεση, καθώς είναι φιλικό πρόσωπο με τον 24χρονο βασικό ύποπτο στην υπόθεση, ο οποίος τελεί ήδη υποκράτηση και φαίνεται να εμπλέκεται ως συνεργός στην υπόθεση σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας και να σχετίζεται με ένα τρίτο όχημα το οποίο βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου Κατερίνα και φαίνεται να φέθηκε εκεί από τον συγκεκριμένο ύποπτο. Μάλιστα. Έχουμε τρία αυτοκίνητα μέχρι τώρα, μας είναι το καμένο ή δύο. Τρία πρόκειται για τρία οχήματα. Το ένα είναι το καμένο Mercedes του 31χρονου Άγγελου. Το δεύτερο όχημα, αυτό που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές 50 περίπου μέτρα μακριά από το διαμέρισμα του Άγγελου Περικλέους και είχε μέσα τις 70 σφαίρες περίπου, καθώς και την ποσέτα κάναβης. Ναι. Και ένα τρίτο όχημα, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Αλαμάν. Μάλιστα. Δύο συλλήψεις λοιπόν, δύο συλλήψεις μέχρι τώρα. Τρία αυτοκίνητα και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαφανισμένος από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ, τουλάχιστον την τελευταία φορά που φαίνεται ότι κάποιοι τον είδαν από την Πέμπτη το βράδυ. Χάθηκε ζωντανός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις, Έρικα, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στο δικαστήριο, αν θα ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Ο 24χρονος φαίνεται να έχει αλλάξει λίγο στάση, ενώ να δίνει πληροφορίες ή όχι. Καθόλου. Κατερίνα, δεν συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές και έτσι δύσκολο το έργο των ανακριτών που προσπαθούν να στήσουν κομμάτι το puzzle για αυτή την εξαφάνιση. Μάλιστα.